Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Το μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Στην τελική ευθείας έρχεται το ελληνικό ζήτημα, καθώς από την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup απόψε στο Λουξεμβούργο και από τις διεργασίες των επόμενων ημερών θα κριθεί αν η επικείμενη σύνοδος κορυφής στις 18 του μήνα θα είναι ο ενδιάμεσος ή ο τελικός σταθμός για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται κλιμάκιο της Τρόικας και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος μετά την μαραθώνια συνεδρίαση του Οικονομικού Επιτελείου με την Τρόικα το Σάββατο εξέφρασε ελπίδες ότι στο Eurogroup θα υπάρξει μια θετική παρουσίαση για τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει το πακέτο των μέτρων. Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση εν ώψη της αυριανής επίσκεψης Μέρκελ στην Αθήνα. Η κυρία Μέρκελ αναμένεται γύρω στις 12 το μεσημέρι, μετά την αφιξή της θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Στις 2 συναντάται με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δρακόντια είναι τα μέτρα στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντο Βέστερβέλε δήλωσε ότι η επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα είναι μια ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης. Ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς κάλεσε τη Γερμανίδα Καγκελάριο να φανεί αλληλέγγυα προς τη χώρα μας. Την υπόθεση ότι η επίσκεψη της Καγκελαρίου στην Αθήνα αποτελεί θετικό σημάδι για την εκταμείευση της επόμενης δόσης, απέρριψε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο της Τρόικας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 18 συλληφθέντες για την κατάληψη του κτηρίου πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Νίκος Φωτόπουλος. Η κινητοποίηση διαλύθηκε μετά από επέμβαση των ΜΑΤ αργά το βράδυ της Κυριακής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Πανεργατικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας διοργανώνουν για ΣΕΑ ΔΕΔΗ το απόγευμα στο Σύνταγμα. Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια από τα κατατόπους εργατικά κέντρα. Επίσης, οι συνεργαζόμενοι συνταξιουχικές οργανώσεις ΣΥΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΣΕΟ, ΑΕΤ, ΟΤΑ, ΝΑΤ, ΤΑΕ, με αφορμή τη συνεδρίαση του Eurogroup, διοργανώνουν το πρωί συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και πορεία προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας θα συμμετάσχει στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται το απόγευμα, καθώς επίσης και στα αντίστοιχα που διοργανώνονται αύριο, με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας της καγκελαρίου Μέρκελ, κηρύσσοντας στάση εργασίας από τις 12 έως το πέρας του ωραρίου. Συγκαλείται στις 12 το μεσημέρι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στις συνεδρίες πρόκειται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα γραφεία του συνασπισμού. Εξωτερικές ειδήσεις. Σεισμός 6 Ρίχτερ στον κόλπο της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έκανε αυστηρή κριτική στον εαυτό του για την εμφάνισή του στο debate απέναντι στον αντίπαλό του Μιτ Ρόμνεϊ και επενθύμησε στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στην Καλιφόρνια πως και ο δρόμος της πετυχημένης του προεκλογικής εκστρατείας το 2008 είχε λακκούβες. Τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες πυρά κατά μήκος των συνόρων στο έδαφος της Συρίας, έπειτα από την εκτόξευση όλμου από τη συριακή πλευρά στην τουρκική πόλη Ακτσάκαλε, στα σύνορα των δύο χωρών. Ήταν η πέμπτη μέρα στη σειρά των τουρκικών αντιπίνων στους βομβαρδισμούς του τουρκικού εδάφους από τη Βόρεια Συρία. Ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, κέρδισε στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή με ποσοστό 54% έναντι του 45% του αντιπάλου του Ενρίκε Καπρίλες. Οι υποστηρικτές του Τσάβες είχαν ξεκινήσει από νωρίς τους πανηγυρισμούς ενώ ανέμεναν τα αποτελέσματα των εκλογών. Αθλητική επικαιρότητα. 6-6 για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ της Super League οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη με γκολ του Χωσέ Χολέμπας στο 43. Απόψε ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με τον αγώνα Λεβαδιακού Πανθρακικού. Ο καιρός. Στα βορειοανατολικά της Ποράδας, στην Εύβοια και την Κρήτη επικρατούν εφόσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη πλέον βόρει μέχρι πολύ ισχυρή και η θερμοκρασία σημειώνει πτώση στα βόρεια και φτάνει τους 29 βαθμούς. Νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες και θερμοκρασία στους 29-25 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.